Ένταση σημειώνεται στην Λεμεσό. Οι διαμαρτυρόμενοι επιτέθηκαν εναντίον των δημοσιογράφων. Πάμε στη Ξένια Προδρόμου για να μας δώσει το τι ακριβώς γίνεται. Ξένια. Λοιπόν, Νικήτα, μετά την πρώτη μας σύνδεση, φαίνεται να μαζεύτηκαν και να συσπηρώθηκαν περισσότερα άτομα. Νεαροί κυρίως, με μαύρους μπλούζες όπως ανέφερα και πριν. Όταν έφτασαν στο σημείο που βρισκόμασταν οι δημοσιογράφοι για να καλύψουμε τη διαδήλωση την οποία ήδη ανακοίνωσαν, επιτέθηκαν αρχικά πρακτικά προς τους δημοσιογράφους και τους κινηματογραφιστές. Προσπαθήσαμε να προστατευτούμε. Φαίνεται ότι υπάρχει τώρα, έχουν υπεστεί ζημιές ο εξοπλισμός μας, όπως και άλλων συναδέλφων. Κόσμος ανάμεσα μας να τρέχει πανικόβλητος. Κάποιοι κρατούσαν πέτρες, ήταν μεγάλη ένταση, γιατί υπάρχει και καφετέρια στο σημείο που έγινε αυτή η σύραξη τέλος πάντων. Φαίνεται να τους ενόχλησε ότι υπήρχαν οι προβολή στις κάμερες, κάτι τέτοιο υπόθηκε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα εμείς απομακρυνθήκαμε την ίδια ώρα να πούμε ότι η αστυνομία, την ώρα που ακουγόντουσαν τα συνθήματα και βλέπαμε να έρχονται προς τα κάτω οι διαδηλωτές, είχαν ξεκινήσει να φεύγουν, να πηγαίνουν προς την άλλη πλευρά, προς ίσως πιο κάτω σημείο που ήταν συσπηρωμένοι. Τώρα είδαμε και κινητικότητα περισσότερη από την αστυνομία να πηγαίνει προς τα κάτω. Εμείς έχουμε φύγει για λόγο ασφαλείας. Μάλιστα. Παραμένει η ένταση στην Λεμεσό. Αυτή είναι η κατάσταση. Ενώ βρίσκεται κόσμος, πρέπει να το πούμε αυτό ξανά, βρίσκεται κόσμος αυτή τη στιγμή στην περιοχή, οικογένειες, παιδάκια, είναι το Πάσχο, αυτά. Μάλιστα. Καλείται η αστυνομία να επιβάλλει την τάξη. Αναμένουμε πώς θα είναι το βράδυ και οι επόμενες ώρες.